Στη συνέχεια, το λόγο έχει ο Παναγιώτης Κατίκας, συνταξιούχος αρχιτέκτονας μηχανικός, πρώην μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του Αριστερού Ρεύματος και του Πολιτικού Συμβουλίου της ΛΑΕ. Ο γραμματέας στη δική του τοποθέτηση χρησιμοποίησε στην προσφώνησή του τις φράσεις «φίλες και φίλοι». Εγώ επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τις γνωστές φράσεις «συντρόφισσες και σύντροφοι», γιατί έτσι αισθάνομαι σήμερα σε αυτό το χώρο. Θέλω να ευχαριστήσω το ΚΚΕ για την τιμή που μου κάνει για μια σύντομη παρέμβαση σε αυτή την πρώτη εκδήλωση για τις επερχόμενες ευρωεκλογές του Ιουνίου. Σε ό,τι με αφορά, έχω μια συνεχή και συνεπή πορεία από τα χρόνια της Χούντας ακόμα, ως φοιτητής, μέσα από τις γραμμές της Πανσπουδαστικής και της ΚΝΕ. Και στη συνέχεια ως συνδικαλιστής στον χώρο των μηχανικών του Δημοσίου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Σε όλους τους αγώνες, όπου η αριστερά, το εργατικό και τα κοινωνικά κινήματα με καλούσαν. Στο πρόσφατο παρελθόν, μέσα από τις γραμμές του ΣΥΝ ΣΥΡΙΖΑ, συμμετείχα στους αντιμνημονιακούς αγώνες ενάντια στο πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Και έζησα από κοντά την εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο οκτάμηνο του 2015, αγωνιζόμενος για να μην υπογραφεί το τρίτο μνημόνιο στη χώρα μας. Αποχώρησα από το ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την ψήφισή του και συμμετείχα στην ίδρυση της Λαϊκής Ενότητας, επιλέγοντας τότε να παραμείνω σταθερός στις αρχές και στις αξίες μου, όπως πίστευα, για αντίσταση και πάλι ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα με ορίζοντα το σοσιαλισμό. Βίωσα τη θύνουσα πορεία της Λαϊκής Ενότητας ως απότοκο των λανθασμένων επιλογών της ηγεσίας της μέχρι τη συντριπτική ήττα στις ευρωεκλογές του Μαΐου του 19 αρχικά και τις πολιτικές εκλογές του Ιουλίου που ακολούθησαν, καθώς και την κατάληξή της να συνεργαστεί εκλογικά με το ΜέΡΑ25 πριν από τις τελευταίες πολιτικές εκλογές. Δεν αποδέχτηκα τη δεξιά στροφή που αποφάσισε η ηγεσία του Αριστερού Ρεύματος και της Λαϊκής Ενότητας, θεωρώντας ότι οι πρώην συντροφοί μου επέλεξαν την εκλογική συνεργασία με ένα αρχηγικό κόμμα, το οποίο ο επικεφαλής είχε και έχει τις ιστορικές ευθύνες για τη συμφωνία με τους δανειστές της 20ης Φεβρουαρίου του 2015. Προάγγελο τότε του τρίτου μνημονίου του καλοκαιριού του 2015, που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα του πράσινου πανευρωπαϊκού κενσιανισμού, κατά δήλωση του αρχηγού του, που ανήκει στο φάσμα της σοσιαλδημοκρατίας και που επιζητούσε και τότε και τώρα δημόσια την προγραμματική συμφωνία και συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, σε κυβερνητικό επίπεδο, στα πλαίσια των προοδευτικών δυνάμεων, όπως λένε. Επιπλέον, έχοντας την αρνητική εμπειρία από τη Λαϊκή Ενότητα και των προβλημάτων της συνεργασίας με μικρότερα σχήματα, δεν επέλεξα να στηρίξω οποιοδήποτε άλλο σχήμα της εκτός ΚΚΕ, ριζοσπαστικής, μαχητικής, ανυπότακτης ή όπως και αν την ονομάσουμε αριστεράς, παρά την εκτίμησή μου σε αρκετά από τα στελέχη της, θεωρώντας ότι η στήριξη σε μια ακόμα τέτοιου τύπου ενωτική σε εισαγωγικά προσπάθεια θα είχε την ίδια αρνητική κατάληξη με όλες τις προηγούμενες. Μια ματιά άλλωστε στο ιστορικό γίγνεσθε αυτών των πολιτικών κινήσεων και σχημάτων από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, σε συνδυασμό με την ελάχιστη κοινωνική παρέμβαση και εκλογική τους παρουσία, δείχνει και το μέγεθος, όπως πιστεύω, των αδυναμιών και των αδιεξόδων αυτού του χώρου. Επέλεξα και στήριξα ενεργά το ΚΚΕ. Μετά από όρημη σκέψη και μέσα από μια διαδικασία συνεχών απογοητεύσεων και εσωτερικής αναζήτησης, όπως προείπα. Δικαιώθηκε αυτή η επιλογή μου από το αποτέλεσμα, αφού ο κόσμος της αριστεράς και όχι μόνο, αύξησε κατά 50% το εκλογικό ποσοστό του ΚΚΕ και επιβράβευσε αντίστοιχα τη λαϊκή συσπήρωση στις αυτοδιοικητικές εκλογές, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες και τους αγώνες των κομμουνιστών όλα αυτά τα χρόνια. Παραμένει λοιπόν σταθερή η απόφασή μου, παρά τις τυχόν ενστάσεις σε επιμέρους ζητήματα, να συνεχίσω να στηρίζω ενεργά το ΚΚΕ. Εκτιμώντας ότι αυτό αποτελεί μονόδρομο για κάθε συνεπή αριστερό στη χώρα μας. Πόσο μάλλον
μετά τις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις και την πλήρη επικράτηση για μια ακόμα τετραετία της ανάλγητης και νεοφιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας, σε συνδυασμό με την καθίζηση και τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, την επιστροφή στη Βουλή των Νεοναζί, την συνέχιση και ενίσχυση του ακροδεξίου χώρου με ένα ακόμα μόρφωμα και την επιβράβευση από το εκλογικό σώμα της προσωποπαγούς και επικίνδυνης πλεύσης ελευθερίας, τη συντηρητική στροφή της ελληνικής κοινωνίας που ακολουθεί τα τεκτενόμενα της Ευρώπης, που κινδυνεύει να αποκτήσει στρατηγικά χαρακτηριστικά, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την αριστερά και βέβαια για τους εργαζόμενους και τα ασθενέστερα στρώματα στη χώρα μας. Μόνο μια δυνατή φωνή, μέσα και κυρίως έξω από τη Βουλή, μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα. Και το ΚΚΕ, με την αναγνώριση που πήρε από τους πολίτες και από ένα αξιόλογο τμήμα της νεολαίας, που αποδέχτηκαν την καθαρή φωνή και την συνέπειά του όλα αυτά τα χρόνια, μπορεί και πρέπει να αναλάβει αυτό το ρόλο. Εκεί, στο πεδίο των κοινωνικών αγώνων και της ταξικής πάλης, μπορεί να σφυριλατηθεί και η ενότητα, έξω από αγγυλώσεις και αιμονές που χαρακτηρίζουν πολλές φορές εμάς τους αριστερούς. Στο πεδίο της αντιμετώπισης της ακρίβειας, της ανεργίας, της ανέχειας, του ξεπουλήματος της λαϊκής περιουσίας, του περιορισμού των δικαιωμάτων, των ιδιωτικοποιήσεων, της κλιματικής κρίσης και των πολέμων, για την κατάργηση της λιτότητας και όλων των αντιεργατικών και αντιασφαλιστικών νόμων, την υπεράσπιση των δυνάμεων της εργασίας και του αγροτικού κόσμου, την γενναία αύξηση των μισθών και συντάξεων, την υπεράσπιση του ΕΣΥ και της κοινωνικής πρόνοιας, της δημόσιας παιδείας ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, την άμεση ανάκτηση από το δημόσιο όλων των υπηρεσιών και δομών παροχής των κοινωνικών αγαθών και των επιχειρήσεων στρατηγικού χαρακτήρα, στην πάλι για την ειρήνη, με άμεσο σταμάτημα των πολέμων στην Ουκρανία, στη μαρτυρική γη της Παλαιστίνης, στην Ερυθρέα τώρα, για την απομάκρυνση των Αμερικάνικων βάσεων από τη χώρα μας, την έξοδο από το ΝΑΤΟ και τη ρήξη και την έξοδο από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τόσων άλλων που αποτελούν το πεδίο δράσης της αριστεράς. Αυτή η κατεύθυνση έχει ενδιαφέρον για μένα και σε αυτά τα πλαίσια δηλώνω παρόν. Σήμερα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποτελεί κατά τη γνώμη μου τον βατήρα για την ανάκαμψη της κομμουνιστικής ιδέας και του σοσιαλισμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ανάχωμα στην επέλαση του βάρβαρου νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, που με την πάροδο του χρόνου αποκαλύπτει ολοένα και περισσότερο το αποτρόπιο πρόσωπό του. Ούτε λοιπόν η δεξιά, ούτε και η κάθου είδους δήθεν αριστερή σε εισαγωγικά, όποια οβιδιακή μεταμόρφωση και αν πάρουν, μπορούν να προστατεύσουν τους εργαζόμενους και τους ανήμπορους σε αυτή τη βαθιά ταξική κοινωνία που ζούμε. Δικό μας χρέος είναι να σταθούμε δίπλα στο ΚΚΕ. Ευχαριστώ.